αυτό είναι το σποτ. Να πούμε, επειδή γράφεται παντού και το λένε και το ξαναλένε κτλ., ότι η παραλία αυτή είναι από το Μαρμάρι Ευβίας, σωστόν, όχι από την Κροατία. Ναι, λένε ότι είναι από τις δαλματικές ακτές εκεί. Το πάνε μία, το πάνε δύο, το πάνε τρεις. Βγήκε, έχουν βγει 100 φωτογραφίες από το Μαρμάρι, τη συγκεκριμένη παραλία. Αυτοί συνεχίζουν εκεί. Είναι από την Κροατία. Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον αρμόδιο, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Πολλές αντιδράσεις, πολλές διαψεύσεις. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη. Εντάξει. Δεν κάνατε σπορ με κροατικές ακτές. Ότι συζητήθηκε, συζητήθηκε πάντως. Κύριε Θεοχάρη, έχει επιτελέσει το σκοπό τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας. Γίνεται χαμός. Όλοι με αυτό ασχολούνται. Θα επιτελέσει και στο εξωτερικό της χώρας, που αυτή είναι η κύρια δουλειά του. Καλώς ή κακώς, όταν είναι μια εποχή που δεν υπάρχει πολλής χώρος για την πολίτευση, την ανταλλάσσουμε με fake news. Τι να κάνουμε. Μια λιγότερη παραλία στο Μαρμάρι. Πολύ όμορφη. Κύριε Θεοχάρη. Πριν πάμε στον σχεδιασμό, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Θέλω να πάμε για το σπορ. Θέλετε... Να τα λύσουμε. Καταρχάς, να μας πείτε, δέχομαι την κυρία Δρέτα χθες, τη διευθύντρια της Marketing Greece, πριν βγουν όλες οι ανακοινώσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΕΤΕ και της Marketing Greece. Ότι ήταν μηδέν το κόστος του συγκεκριμένου σποτ για το ελληνικό δημόσιο. Σας κατηγορούν από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πάτε να απαξιώσετε τον ΕΟΤ και ότι δίνετε όλη τη διαφημιστική καμπάνια στη Marketing Greece. Θέλετε να λύσετε λίγο τα θέματα, σχήματα, Να τα λύσουμε τα θέματα, γιατί πραγματικά είναι και πολύ απλά, δεν έχει τίποτα να λυθεί. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός τουρισμός είναι στο σημείο μηδέν. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να ενώσουμε δυνάμεις και ο ΕΟΤ με τα άξια στελέχη του κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και από την εμπειρία που έχει. Όμως δεν ήταν εποχή που έπρεπε να διχάζουμε τις δυνάμεις μας και να έχουμε τη δύναμη του ιδιωτικού τομέα ξεχωριστά να προσπαθεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί οι περιφέρειες ξεχωριστά να κάνουν το δικό τους. Είπαμε λοιπόν για αυτούς τους 2-3 μήνες που ξαναξεκινάμε από το μηδέν να ενώσουμε τις δυνάμεις. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Πώς? Ο ΕΟΤ κάνει ακριβώς όλα όσα έκανε και στο παρελθόν. Δεν απεμπολεί τίποτα. Και συνεργάζεται με τη Marketing Greece όπως έχει κάνει στο παρελθόν και επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το κάνουμε ρητά και με διαφάνεια. Τα 99.000 ευρώ που φαίνονται στη διάβγεια και τα οποία αναφέρει και ο ΣΕΤΕ στην σχετική του ανακοίνωση. Και τα οποία θα έκανε 32 εκατομμύρια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Αυτό είναι το ίδιο θέμα. Κύριε Θεοχάρη, 99 είναι το κόστος του σποτ. Τα 32 τι είναι? Δεν υπάρχουν 32. Ωραία. Ούτε 32 δεν είναι όλο το budget, όλος ο προϋπολογισμός του ΕΟΤ. Δεν φτάνει στα 32, είναι 32 παρακάτι. Συνεπώς, αυτό θα μπορούσε να πούνε και 32 δις. Ας πούνε ένα νούμερο ότι να είναι. Δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεν χρήζει καν σχολιασμού. Αυτό που υπάρχει είναι το εξής. Ότι ο ΕΟΤ κάνει μερικά πράγματα πολύ καλά και θα συνεχίσει να τα κάνει. Υπάρχουν ορισμένα όμως νομικά ζητήματα. Για παράδειγμα, το Facebook και το Instagram, που δεν μπορεί να μην διαφημιστείς τη σημερινή ημέρα στο Facebook και στο Instagram, δεν κάνουν συμβάσεις. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο και κανένα δημόσιο να κάνει συμβάσεις. Οι άλλοι το λύνουν μέσω ακριβώς εταιριών όπως η Marketing Greece, που είναι ένα ΕΟ του ιδιωτικού τομέα, δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Είναι εταιρεία του ΣΕΤΕ, μη κερδοσκοπική, με στόχο την ενίσχυση της προβολής. Άρα, για να ξεπεράσετε το σκόπελο των δημοσίων συμβάσεων, που δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να τρέξουν όλες αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες, χρησιμοποιείτε το όχημα της Marketing Greece, ακριβώς. Χρησιμοποιείτε το όχημα της Marketing Greece για να έχετε συμφωνίες με τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα και να διαφημιστεί η καμπάνια, να τρέξει η καμπάνια. Ακριβώς. Και επειδή η Marketing Greece ακριβώς ένωσε τις δυνάμεις με τον ΕΟΤ, κάνει και αυτή δωρεάν. Δηλαδή, για να δώσω παράδειγμα, να είμαστε απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτό. Το Twitter που μπορεί να διαφημίσει ο ΕΟΤ, το διαφημίζει ο ΕΟΤ. Το Facebook που δεν μπορεί, δίνει τα χρήματα στη Marketing Greece να το κάνει. Μάλιστα. Η παραγωγή του spot γίνεται δωρεάν από την ίδια τη Marketing Greece. Και η ίδια η Marketing Greece με λεφτά του ιδιωτικού τομέα κάνει και δική της πρόθεση με δικά της χρήματα, ώστε το μήνυμα να είναι πιο δυνατό, πιο ενιαίο, ωραία, πιο ισχυρό. Ωραία. Πόσα δίνεται συνολικά? Μπράβο, αυτό. Συνολικά. Τώρα γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Το δημόσιο αυτό ήταν 99.000 ευρώ και το συμπληρώνει η Marketing Greece. Μηδέν δώσατε για την κατασκευή του spot. Σωστό. Έγινε το spot. Θα δώσετε πόσα λεφτά στο Twitter και στο Facebook και στα μέσα ενημέρωση και πόσα στο CNN, στα κανάλια Travel κλπ. Ανά τον κόσμο. Αυτά θα τα δούμε
το media plan τώρα χτίζεται, αλλά το κομμάτι, σας λέω, ας πούμε για χάρη του λόγου, ότι είναι 500.000. Από τις 500.000, αν τα μέσα όπως το CNN που μπορεί, το Travel Pages που μπορεί, το Twitter όπως σας είπα που μπορεί και άλλα να κάνει ό,τι είναι 400.000 και μένουν 100 για το Facebook, αυτά τα 100 θα περάσουν μέσα από τη Marketing Greece για να έχουμε παρουσία παντού. Αλλά το συνολικό, για να το κλείσουμε το ζήτημα, το budget του ΕΟΤ για τουριστική προβολή αυτό το καλοκαίρι δεν είναι 32 εκατομμύρια, καταλαβαίνω από αυτό που λέτε. Δεν είναι ούτε. Κοιτάξτε, για να καταλάβετε, το συνολικό διαφημιστικό budget προώθησης της χώρας περιέχει πολλά πράγματα. Περιέχει συνδιαφήμιση με αεροπορικές και travel agents. Δίνουμε κάθε χρόνο χρήματα στην DUI, στην Aegean, σε διάφορες εταιρείες, ώστε να γίνεται συνδιαφήμιση. Περιέχει διαφήμιση, που είναι αυτό που κάνουμε τώρα, που συζητάμε. Το spot, διαφήμιση σε έντυπα μέσα ή διαφήμιση σε ηλεκτρονικά μέσα. Και τέλος, περιέχει και εκθέσεις. Περιέχει χρήματα. Πόσο είναι όλο αυτό το πακέτο? Όλο αυτό είναι λιγότερο από 32 εκατομμύρια συνολικά. Μάλιστα. Για όλη τη χρονιά. Ήδη είχαμε ξεκινήσει τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Θυμάστε που ήμασταν εδώ και λέγαμε ότι για πρώτη φορά η χρονιά ξεκίνησε. Και έχουν ήδη δοθεί πάνω από 4-5 εκατομμύρια στην διαφήμιση που είχε ξεκινήσει από το Γενάρη. Για πρώτη φορά πήγαμε και στο ξεκίνημα τη χρονιά. Σαφές, κύριε Θεοχάρη. Αυτό 32 είναι... εκατομμύρια είναι δηλαδή συνολικό για όλη τη χρονιά. Για τα πάντα. Σε όλα τα μέσα, για όλα τα πράγματα, για τον ελληνικό τουρισμό. Έτσι. Λίγα είναι. Λίγα είναι. Φυσικά είναι και λίγα. Και λίγα είναι. Κάτι. Καταφέραμε και το αυξήσαμε. Την περσινή χρονιά ήταν 22 εκατομμύρια. Ναι. Πήρε ενίσχυση. Φέτος το ανεβάσαμε. Δηλαδή, το... αν ένα πράγμα φέρνει το 20% του ΑΕΠ, δεν είναι λίγα λεφτά να δώσει 30 εκατομμύρια να το διαφημίσεις. Λίγα είναι. Άλλοι έχουν τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει εμείς. Τα χτένια και τα γένια. Έχουμε πολύ καλό προϊόν όμως. Όσα χρήματα και να υπάρχουν, ναι, θα πηγαίνουν και το τελευταίο ευρώ υπέρ του ελληνικού τουρισμού, υπέρ της επιτυχίας. Κύριε Θεοχάρη, πάμε τώρα σε αυτό. Πάμε τώρα λίγο να δούμε ορισμένα πρακτικά ζητήματα. Επειδή χτες είχαμε και ένα θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες για τα σύνορα πότε ανοίγουν σε βασικές τους πτυχές. Τα χερσαία σύνορα της χώρας θα ανοίξουν στις 15 Ιουνίου, κύριε Θεοχάρη. Ακριβώς. Άμα δείτε την ανακοίνωση που υπάρχει του Υπουργείου Εξωτερικών, τα χερσαία σύνορα της χώρας, με έλεγχο δειγματοληπτικό, με συγκεκριμένες μεθοδολογίες και πρωτόκολλα και προϋποθέσεις, έτσι δεν, να μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν ανοίγουμε απλώς, ανοίγουμε με ασφάλεια. Σωστά. Θα ανοίξουν από τις 15 Ιουνίου. Τι θα πει αυτό δηλαδή, ότι στα σύνορα όταν θα έρθει να περάσει ένα αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη από βαλκανική χώρα, από τα 10 που θα περνάνε θα γίνεται ένα τεστ στους επιβαίνοντες των τριών, των τεσσάρων? Τι θα πει δειγματοληπτικός έλεγχος για τις χερσαίες μεταφορές, κύριε Υπουργέ? Ακριβώς. Θα γίνεται ένας έλεγχος με ένα συγκεκριμένη μεθοδολογία, με τα συστήματα που μετράνε, ανάλογα από ποια χώρα έρχεται, ανάλογα με το πόσοι είναι. Θα υπάρχει δηλαδή ένα μοντέλο που έχουν προδιαγράψει η υγειονομική γιατρή μας και θα το υλοποιεί η πολιτική προστασία. Τα θαλάσσια σύνορα ανοίγουν την 1η Ιουλίου και η δειγματοληψία εκεί πώς θα γίνεται? Τι σημαίνει ανοίγουν τα θαλάσσια δηλαδή, σύνορα? Δηλαδή πλοίο από την Ιταλία, το οποίο έρχεται στην Πάτρα ή στην Ιγουμενίτσα, θα έρχεται από 1η Ιουλίου? Μόνο αυτό, δεν έχει και τίποτα άλλο, εκτός αν ανοίγουν τα ιστοφορικά. Ιγουμενίτσα και Πάτρα και φυσικά τα γιότς τα οποία θα έρχονται από το εξωτερικό. Από την 1η Ιουλίου, πάλι με τους κατάλληλους ελέγχους, ίδια είναι η μεθοδολογία. Εξαρτάται από πού έρχεται κάποιος, πώς και τι, καταγράφονται αυτά. Γράφεται και ένα ιστορικό, λίγο σαν ιατρικό ας το πούμε, το οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στα σύνορα της χώρας μας. Και μέσω αυτού γίνεται η... Μας διευκρινίζετε και κάτι ακόμα, κύριε Θεοχάρη, επειδή με αυτές τις λίστες από τις χώρες που θα δεχόμαστε πτήσεις υπάρχει μια ελαφρά σύγχυση. Από τις 15 Ιουνίου, πάμε με αυτή τη λίστα της ΕΑΖΑ που λέμε. Ναι. Από 15 Ιουνίου μπορεί, για παράδειγμα, να δεχόμαστε μια πτήση από Ρώμη και να μην δεχόμαστε μια πτήση από Μιλάνο, επειδή το Μιλάνο ανήκει σε μια περιοχή που είναι επιβαρημένη επιδημιολογικά? Βεβαίως. Αυτή είναι η λογική. Όχι, μάλλον να το εξηγήσουμε αυτό. Δεν απαγορεύουμε τις πτήσεις.
η διαδικασία διαφέρει στο πρωτόκολλο όταν κατέβουν. Σωστά. Στις μεν πτήσεις από τη λίστα της ΕΑΖΑ θα έχουμε τον έλεγχο που κάνουμε περίπου και τώρα. Όλοι ελέγχονται, καραντίνα μια μέρα, 7 μέρες αν είναι αρνητικό και 14 μέρες. Άρα, αν κάποιος έρχεται, το λέω με το ίδιο παράδειγμα, αν κάποιος έρχεται από τη Ρώμη, περνάει το δειγματοληπτικό έλεγχο και δεν έχει καραντίνα. Αν κάποιος έρχεται από το Μιλάνο, περνάει το σημερινό, αυτό που κάνουμε τώρα. Όπως το λέτε, ακριβώς. Ωραία, ερώτηση. Σαφές. Επειδή μιλάμε ξενοδόχους με αυτό σε τουριστικές περιοχές, είναι πολλοί που λένε δεν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους. Και ειδικά τα μεγάλα ξενοδοχεία. Έχετε τέτοια εικόνα εσείς? Η εικόνα όσο ξεκαθαρίζει τόσο λιγότεροι λένε αυτό που λέτε. Ξέρετε ότι ξεκινήσαμε πριν από 15 μέρες να λένε πρώτοι πως δεν θα ανοίξουν. Αλλά όπως ξεκαθαρίζονται ένα-ένα τα ζητήματα της αστικής ευθύνης, από πού ανοίγουμε, τη μεθοδολογία, η προώθηση και η διαφήμιση που αρχίζει και οι συζητήσεις που κάνουμε με τους tour operator αρχίζουν και πιάνουν τόπο, καταλαβαίνετε ότι αυτό βαίνει μειούμενο. Υπήρξαν όμως ημέρες ή περίοδος στην οποία αισθανθήκατε ότι μπορεί από συγκεκριμένους προορισμούς να υπάρχει, έτσι θα το πω πιο προσεκτικά μπορώ, και μία συνεννόηση μεταξύ των φορέων ή των εκπροσώπων του τουρισμού προς μία κατεύθυνση, παιδιά τα κρατάμε κλειστά για να πιέσουμε προς ένα πιο ευνοϊκό άνοιγμα? Υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο? Αυτό τώρα δεν μπορεί κάποιος να το πει, είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και έχει καταφέρει να απλώσει και στο πρώτο στάδιο που είχαμε το κλείσιμο των επιχειρήσεων και τη χειμερία του ΣΝΑΡΚΙ, και τώρα στο στάδιο που ανοίγουν με αβεβαιότητα, το αναγνωρίζει η κυβέρνηση, ότι δεν ξέρει κανένας πώς θα κινηθεί παγκοσμίως ο τουρισμός. Ναι. Τι λέει η ΤΟΥΙ και οι υπόλοιπες μεγάλες αυτές, τι θα λένε? Ότι... Θα σας πω, γιατί βρέθηκα προχθές σε ένα πάνελ με υπουργούς και την ΤΟΥΙ με γερμανικές εφημερίδες που κάναμε μια συζήτηση. Η ΤΟΥΙ και όλοι οι operator δεν έχουν γραφεία φυσικά, δηλαδή είναι κλειστά ακόμα τα ταξιδιωτικά γραφεία για να πάει κάποιος να κλείσει. Οπότε είναι μόνο ανοιχτό το ίντερνετ. Το ίντερνετ λοιπόν, ενώ πριν από ένα μήνα περίπου είχαν μεταξύ 0 και 10% conversion, δηλαδή ο κόσμος πήγαινε να κλείσει διακοπές του, μόνο ένα 0 και 10% και αυτό το 10% πήγαινε στο 21. Τώρα έχουν 80% conversion, δηλαδή πηγαίνουν οι άνθρωποι, βλέπουν τις διακοπές που είχαν κλείσει, οι οποίες ίσως να έχουν περάσει ή να είναι πολύ νωρίς και υπάρχουν ακόμα περιορισμοί, και τις κλείνουν για φέτος σε ένα ποσοστό. Άρα, 80%. Αυτό μας δίνει μια εικόνα για το που θα κινηθούμε, διότι ακούμε επαγγελματίες του τουρισμού να κάνουν εκτιμήσεις και να λένε ότι στο κακό σενάριο θα έχουμε 10-15% της τουριστικής κίνησης πέρσι, στο καλό σενάριο θα έχουμε γύρω στο 30%. Εγώ ξέρω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στο 0 και νυχθημερών προσπαθούμε να βάλουμε όλα τα κομμάτια του puzzle ώστε να ξεκινήσει επιτέλους αυτό. Και επειδή αυτή τη στιγμή, ποια είναι η δυσκολία, υποκανονικές συνθήκες, πώς λειτουργεί η οικονομία. Αναγνωρίζει κάποιος, ο κύριος Καμπουράκης, ότι υπάρχει ένα κενό στη ζήτηση και δημιουργεί ένα προϊόν για να καλύψει αυτό το κενό. Φέτος έχουμε το ανάποδο. Πρέπει πρώτα να ανοίξει το ξενοδοχείο του ο κύριος Καμπουράκης στην Κρήτη και ύστερα θα υποδεχτεί. Αλλά τώρα και ο ξενοδόχος μου λέει, αν δεν δω αεροπλάνο να κατεβαίνει, δεν θα μπορώ να τα ανοίξω, διότι αν τα ανοίξω, έχω 180 να προσλάβω. Ήδη, σας λέω λοιπόν ότι ήδη με το που ανακοινώσαμε τη μεθοδολογία μας και πώς ανοίγουμε, ήδη τα αεροπλάνα και οι πτήσεις αρχίζουν. Η Lufthansa έβαλε, μία-μία οι εταιρείες αρχίζουν και βάζουν πτήσεις. Ωραία, δηλαδή το ένα σπρώχνει το άλλο, λέτε. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από την προσφορά και όχι από τη ζήτηση. Ο κόσμος ακόμα είναι σε κάποια σύγχυση, περιμένει. Μόλις δει τα αεροπλάνα της Aegean, μόλις δει τον ξενοδόχο ανοιχτό, μόλις δει την ταβέρνα ανοιχτή και την TUI να του πουλάει προϊόντα, θα έρθει. Ένας καλός Αύγουστος με Οκτώβριο, επειδή διάβαζα πρόσφατα και συνεντεύξεις σε πρόσφατα φύλλα και του Προέδρου του ΣΕΤΕ και άλλων φορέων του τουρισμού, εκτιμούν ότι μπορεί να σώσει την παρτίδα σε μεγάλο βαθμό. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ελπίζετε, το συμμερίζεστε κιόλας. Ένας γερός Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, το χειρότερο σενάριο. Αυτό που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι καταρχήν να ανοίξουν όσο γίνεται περισσότερο η χώρα μας, να είναι έτοιμη να υποδεχτεί και τον τελευταίο τουρίστα που θα θελήσει να έρθει. Κάλεσμα, και λοιπόν, κυρίως να τον υποδεχτεί με ασφάλεια, να γυρίσουν όλοι σπίτια τους ασφαλείς και να τα έχουμε όλα σωστά στη θέση τους. Τρέχουμε όλα αυτά.
Και εντάξει, αν τα βάλουμε αυτά στη θέση τους, μετά όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Καλό ελληνικό καλοκαίρι. Όπου και να βρισκόμαστε. Όχι, θα τα ξαναπούμε μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, παιδί μου, σαν θα τα ξαναπούμε γιατί. Στο στούντιο θα είμαστε. Κάθε 10 μέρες έχουμε άλλα καινούργια. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.